Η ένταξη του κτηρίου του πρώτου και του δεύτερου λυκείου εργοστολίου στο ΕΣΠΑ υπογράφτηκε το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητηρίου στο Αργοστόλι. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 12.281.000 ευρώ και θα κατασκευαστεί στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Λακύθρα στην περιοχή Φαραώ. Το έργο αποτελείται από δύο κτίρια και περιλαμβάνει 24 αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δύο βιβλιοθήκες, δύο εργαστήρια φυσικοχημίας, τέσσερα εργαστήρια πληροφορικής, τέσσερα εργαστήρια τεχνολογίας, δύο εργαστήρια αισθητικής αγωγής και έξι εργαστήρια ξένων γλωσσών, γραφεία και χώρους υγιεινής. Επιστημονικό συνέδριο του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου το Σάββατο με θέμα την ανάδειξη της μνημειακής μας κληρονομιάς με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της κατασκευής της ιστορικής γέφυρας του Αργοστολίου. Κατά τη συζήτηση, ο αντιπρόεδρος του ΙΚΙ, κ. Ηλίας Περιάτος, επανέλαβε τη θέση του για να γίνει η γέφυρα πεζόδρομος, αλλά αντίθετη άποψη, δηλαδή να περνάνε ελαφρά γιοταχή από τη γέφυρα, εξέφρασαν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής, ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλονιάς κ. Άγγελος Κωνσταντάκης και ο πρόεδρος Φαρακλάτων κ. Στάκης Παναστασάτος. Κατά τη συζήτηση αναφέρθηκε ότι από τη γέφυρα θα περνάνε νοσοκομιακά και πυροσβεστικά οχήματα σε ώρα ανάγκης, ενώ τα έργα υπολογίζεται ότι θα τελειώσουν σε ένα περίπου χρόνο. Το πλοίο Ζάκυνθος 1 της Ζακυνθινής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΣ ξεκίνησε σήμερα την εκτέλεση των οπτοπλοϊκών δρομολογίων της γραμμής Πόρος Κιλίνη. Το Ζάκυνθος 1 απέπλευσε χθες το πρωί από Ζάκυνθο για Κιλίνη και το απόγευμα από Κιλίνη για Πόρο, προκειμένου σήμερα στις 12:15 το μεσημέρι να εκτελέσει το πρώτο δρομολόγιο. Το Ζάκυνθος 1, που στο παρελθόν συμμετείχε στην κοινοπραξία πλοίων Ζακύνθου Κεφαλονιάς, δηλαδή την Ionian Ferries, πριν περίπου 5 χρόνια είχε ξαναδρομολογηθεί στον Πόρο εκτελώντας το δρομολόγιο Πόρος Κιλίνη. Μετά την οριστική ρήξη της κοινοπραξίας Ionian Ferries και της ΑΝΕΣ, το Ζάκυνθος 1 ενεργοποιείται αυτόματα στις γραμμές των νησιών της Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, στοχεύοντας την καλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ΑΝΕΣ, σύμφωνα με όσα είπε χθες βράδυ στον ημερήσιο ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Χάρης Μαρκουτσάς, είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία λαϊκής βάσης. Ιδρύθηκε το 1979 και αριθμεί πάνω από 1.000 ζακυνθινούς μετόχους. Ο ίδιος είναι πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας. Ο καπετάνιος του πλοίου είναι ο έμπειρος κ. Στέφανος Μουντές από Τυχείο. Το πρόγραμμα των δρομολογίων δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ημερήσιος. Η εφορία Ιθάκης μπορούσε να παραμείνει στο νησί και να μην συγχωνευτεί με την εφορία Αργοστολίου, αφού στεγάζεται σε κρατικό κτίριο, τονίζει ο τέος δήμαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος Αρσένης σε επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα με κοινοποίηση στο γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή για την επέτειο των Χριστουγέννων στην Ναυτική Ακαδημία από τις σπουδαστές της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Νήσων. Το αδιαχώρητο από τους παρευρισκομένους, τα επιμελημένα εδέσματα από τους σπουδαστές και των δύο σχολών και η καταπληκτική ορχήστρα συνέβαλαν έτσι ώστε το κέφι, ο χορός και γενικά ο ενθουσιασμός να πετάξουν στα ύψη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, ο αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κεκάτος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΚΕ κ. Άγγελος Κωνσταντάκης, ο πρόεδρος του γυροκομείου Μάκης Αποστολάτος, ο αστυνομικός διευθυντής κ. Γιώργος Χωραΐτης και άλλοι. Τηλεδιάσκεψη έγινε σήμερα μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλονιάς με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος για κοινή συνέντευξη τύπου, στην οποία έγινε επίσημη ανακοίνωση της διεξαγωγής της κεντρικής μουσικής εκδήλωσης στο εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων στο Αργοστόλι με θέμα «Μεσόγειος, μια γειτονιά, ένα τραγούδι». Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από το μουσικό σχήμα Τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, που φέτος κλείνει τα 20 χρόνια του, το ερχόμενο Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, ο Κέφαλος. Τη δεύτερη φετινή νίκη του πέτυχε το Σάββατο ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου επί του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με 9-6 στο Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης για το πρωτάθλημα πόλο της ΑΕΝ Εθνικής. Η ομάδα μας ξεκίνησε δυνατά, αλλά οι Χανιώτες γρήγορα ισοφάρισαν το μάτς. Όμως προς το φινάλε ο Νόα ανέβασε την απόδοσή του και πήρε πολύτιμη νίκη για την παραμονή του στην κατηγορία. Στο μπάσκετ ο Νέο Λεξουρίο έχασε από τον Πατρέα στο Λεξούρι 60-46 για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α2 SKI. Επίσης έχασε και η παιδική ομάδα του Νέου στον Πύργο με 57-49 από τον τοπικό Ηρακλή για τη β' φάση των ομίλων του παιδικού πρωταθλήματος της SKI. Ένα σπουδαίο διπλό που πιστοποιεί την αγωνιστική ανωτερότητα αλλά και τις βλέψεις για άνοδο στην Α2 της SKI πέτυχε ο ΑΣΚ το Σάββατο στην Κιλίνη επί της Κάτω Παναγιάς με 71-61.
Οι παμπέδες του ΑΣΚ πήραν το πρώτο ροζ φύλλο τους ξεκούραστα με 20-0 στην Πάτρα, καθώς δεν κατέβηκε ο αντίπαλος Αστέρας Αχαΐας. Έτσι αποφάσισαν να παίξουν φιλικό παιχνίδι στην Πάτρα με τους αντίστοιχους παμπέδες του Εσπέρου, τους οποίους και νίκησαν με 84-27.